Καλημέρα! Τι κάνετε, παιδιά μου? Είστε καλά? Άλλο ένα vlog λοιπόν ξεκινάει. Σήμερα ξεκίνησα το περπατημά μου. Έχω πάει τη μικρή στο σχολείο. Περπατάω δίπλα στη θαλασσίτσα. Ωραία. Δεν έχει και πολύ κίνηση, δεν έχει πολλά αυτοκίνητα και μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Πείτε μου εσάς τι σας αρέσει να κάνετε το πρωί όταν ξυπνάτε. Εγώ σίγουρα θα πιω 2 καφέδες. Δεν μπορώ να ξυπνήσω αν δεν πιω 2 καφέδες. Δεν ξέρω για εσάς. Είμαι πολύ coffee lover. Και μετά αφού πάω τη μικρή στο σχολείο, μου αρέσει πάρα πολύ να περπατάω. Πραγματικά, παιδιά, δεν πίστευα αν μου έλεγε κανείς ότι θα περπατάς καθημερινά 1 ώρα την ημέρα τουλάχιστον, θα σου έλεγα είσαι μουρλός. Γιατί πραγματικά δεν ήμουν πολύ της γυμναστικής. Τώρα αυτό το πράγμα εμένα μου αρέσει. Πείτε μου λοιπόν εσείς τι κάνετε το πρωί όταν ξυπνάτε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ας φάμε και το πρωινό μας. 2 αυγουλάκια βραστά, μία φέτα τυρί και 5 ντοματίνια. Δεν σας είπα, έγραψα και την Αναστασία στην πρώτη δημοτικού. Παναγιά μου, δεν ξέρω γιατί έχω αγχωθεί τόσο πολύ με αυτό το πράγμα. Θέλω όλες οι μανάδες που το έχετε περάσει να μου πείτε «Νάνση, δεν είναι τίποτα, μην αγχώνεσαι, το παιδάκι θα τα πάει μια χαρά». Πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχω αγχωθεί τόσο πολύ εγώ. Με το διάβασμα, με αυτή την πραγματικότητα που πια το παιδάκι μου δεν είναι τόσο μωράκι, που... Δεν ξέρω πραγματικά αν θα τα καταφέρει, αν δεν θα τα καταφέρει, αν θα έχει bullying, αν... Δεν ξέρω. Πείτε μου ότι το περάσατε και εσείς αυτό και δεν είμαι μονάχα εγώ η τρελή μάνα. Και γύρισα και ένα βίντεο. Αυτό θα το δείτε πρώτο αυτό που γύρισα. Γύρισα ένα haul. Και αυτά. Πάω να το μοντάρω τώρα λίγο στον υπολογιστή μου. Και να πάω να μαγειρέψω μετά. Ξεκινά το μαγείρεμα. Σήμερα το μενού μας έχει ψαράκι ψητό, είναι τσιπουρίτσες, τις οποίες τις παίρνουμε από τα Lidl, είναι έτοιμες, καθαρισμένες και είναι πεντανόστιμες. Όσοι δεν τις έχετε δοκιμάσει, μην διστάσετε να τις πάρετε, γιατί πραγματικά είναι φανταστικές. Και για σαλατούλα, βραστά κολοκυθάκια, τα λατρεύουμε. Αυτή την εποχή, παιδιά, είναι γλύκισμα και πεντανόστιμα. Περιμένω να τελειώσει η μικρή από το σχολείο και πραγματικά ο καιρός έχει ζουρλαθεί. Το πρωί είχε συννεφιά, ήταν έτοιμο να βρέξει. Τώρα σκάει ο Τζίτζικας. Τι θα συμβεί με αυτή την άνοιξη, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά με έχει εκνευρίσει λίγο καιρός. Δεν ξέρει τι θέλει. Ήσαμε από το σχολείο, κάναμε και το μπανάκι μας και είπα να κάνω μια μασκούλα σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη Snake Venom, είναι από την Cougar. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ό,τι έχω χρησιμοποιήσει από την Cougar Beauty είναι καταπληκτικό. Η συγκεκριμένη λοιπόν είναι για τις μικρές ρητίδες, περιέχει συνθετικό δηλητήριο φιδιού το οποίο ακινητοποιεί, πώς θα το πω, δεν ξέρω, σαν να τις γεμίζει, σαν να μην αφήνει τις ρητίδες να εξελιχθούν, θα το πω έτσι. Και είναι 5 λεπτή αυτή η μάσκα, οπότε μέχρι να βάλω φαγητό στη μικρή και σε μένα, καθώς ο Γιάννης λείπει ταξίδι, είναι τέλεια, γιατί θα εκμεταλλευτώ και αυτά τα 5 λεπτάκια.
Πέρασαν τα 5 λεπτάκια, ξεπλένω και συνεχίζω την περιποίηση μου. Προχωράμε στη λοσιόν, Pure Root. Περνάμε όλο το προσωπάκι μας, καθαρίζουμε τα υπολείμματα της μάσκας, του σαπουνιού, τυχόν βλαβερές ουσίες από το νερό, δεν ξεχνάμε το λεμάκο μας και αφήνουμε λιγάκι να στεγνώσει, να βάλω το γυαλουρονικό μου, δεν θα βάλω κρέμα ματιών γιατί είναι μεσημεράκι, θέλω έτσι και λίγο κάτι ελαφρύ για να... Ούτως ή άλλως θα κάνω κανονικά τον καθαρισμό μου το βράδυ, οπότε γυαλουρονικό για να τονωθεί και να ενυδατωθεί η επιδερμίδα. Και τώρα θα σας πω για αυτό εδώ το λαδάκι, το οποίο το έχω πάρει κι άλλη φορά για να μην μου τελειώσει. Τα έχουμε και αυτά στο μαγαζίν από την εταιρεία Γεα. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει σαν βάση το φιστίκι στα προϊόντα της. Είναι και η εταιρεία από την κρέμα ματιών που χρησιμοποιώ. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι με argan oil και citrus blossom άρωμα. Δεν υπάρχει μυρωδιά του, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είναι για σώμα και μαλλιά. Εγώ το βάζω στο μαλλιάκι μου για να μου σχοβολάνε, γιατί τώρα δεν τα στεγνώνω. Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι πολύ με το σεσουάρ και δεν μου αρέσει καθόλου. Αχ, Θεέ μου, τι μυρωδιά είναι αυτή. Παιδιά, μυρίζει, τι να πω τώρα, σαν να έρθει πορτοκαλιά. Δεν, είναι φοβερό, φοβερό. Τις λατρεύω εγώ αυτές τις μυρωδιές με τα εσπεριδοειδή. Οπότε τι κάνω, τα βρέχω λίγο με αυτό και μετά παίρνω το ωραίο scrunch που μου έχει στείλει η εταιρεία Honolulu Headbands και κάνω ένα ωραιότατο κοτσάκι μπαλαρίνας και αυτό είναι το χτένισμά μου για την υπόλοιπη μέρα μέχρι να ξαναβγω έξω και κάπως έτσι δουλεύει το πλυντήριο πίσω, sorry για το θόρυβο, έχει πάει γύρω στις 3 το μεσημέρι, πάω να ξαπλώσω και όλο το κορμάκι μου, το μικρό κοιμάται ήδη, μετά έχει γιόγκα, οπότε θα πάω να την αφήσω και θα πάω για περπάτημα κι εγώ, αλλά θα πάω από την αποκείμεριά της πόλης, θα σας δείξω το από εκεί σημείο που είναι και τα ιαματικά νερά και θα σας πάρω μαζί μου έτσι για μια μίνι ξενάγηση στην πόλη μου. Τροφικότητα, αλλά το σεξ μην το έχετε πολύ ψηλά, ένα νεριταράκι του πάει πάρα πολύ καλά. Έλα Βάλια, έλα! Άφησα τη μικρή λοιπόν στο γυμναστήριο και έρχομαι να σας δείξω το πρώτο ωραίο, τέλος πάντων, παρατημένο το έχουν αφήσει, ας ελπίσουμε ότι θα το φτιάξουν κάποια στιγμή και θα το εκτιμήσουν. Είναι το παλιό υδροθεραπευτήριο, από εδώ είχαν ξεκινήσει και ερχόντουσαν και έκαναν τα θεραπευτικά μπάνια από αυτό το κτίριο και μετά έγινε το πιο καινούριο, είναι αυτό εδώ. Το κτίριο λοιπόν είναι αυτό εδώ, το είχε φτιάξει ο Τζίλερ και το καινούργιο κτίριο είναι αυτό εκεί πάνω που βλέπετε. Αλλά το έχουν παρατήσει πολύ. Είναι και το πρώτο σημείο που είχαμε βρεθεί με τους εθελοντές, αν θυμάστε σε ένα προηγούμενο vlog που σας είχα κάνει, που είχαμε έρθει και το είχαμε καθαρίσει. Είναι πολύ εγκαταλειμμένο και είναι κρίμα πραγματικά γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας με το θέμα του ιαματικού. Οπότε ας ελπίσουμε ότι όποιος επόμενος δήμαρχος βγει, να βλέπετε από εδώ, έχει ακόμα ζεστό νερό μέσα, να το περιποιηθεί λίγο. Βρίσκεται μέσα στο πάρκο και αυτό είναι η πρώτη μας στάση. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι η σπηλιά του Σίλα. Φυσάει πάρα πολύ, ελπίζω να μην ακούγεται στο βίντεο και να μην είναι ενοχλητικό. Αυτό το έχουμε φτιάξει εδώ στο σημείο, δεν ήταν έτσι. Δηλαδή αυτή η κακελόπορτα και τα κάγκελα δεν υπήρχαν. Εδώ λοιπόν, λαχανίασα για να ανέβω,
Είναι η σπηλιά όπου ερχόταν ο Σίλας για να θεραπευτεί από διάφορες παθήσεις δερματικές που είχε, αλλά και στα κόκαλα. Όπως βλέπετε εδώ, υπήρχαν κάτι σαν σπηλιές μικρές που μπαίνανε μέσα για να θεραπευτούν. Εδώ είμαστε στην περιοχή Πλατάνια. Είναι ο πιο παλιός οικισμός της περιοχής μας εδώ. Όπως βλέπετε έχει και πάρα πολλά σπίτια φυσικά που δεν κατοικούνται, αλλά έχουν μείνει με αυτή την πέτρα την πλακόστρωτη. Και εδώ συνεχίζοντας, όπως βλέπετε εδώ κάτω υπάρχει ζεστό νερό, βγαίνει ζεστό νερό από κάτω. Κάπου έχει πηγή εδώ. Βλέπετε, εδώ τρέχουν τα γεματικά. Γενικά τα γεματικά εμείς τα έχουμε συνηθίσει, τα βλέπουμε συνέχεια και παντού. Και εδώ είναι η βιβλιοθήκη μας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω σας την έχω ξαναδείξει. Και αυτό εδώ είναι το Καστάλι. Θα σας πάω όμως από το μπροστινό μέρος για να σας πω και την ιστορία. Και εδώ όπως βλέπετε τρέχουν στον δρόμο. Αυτό λοιπόν είναι το Καστάλια, είναι ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία της περιοχής. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο υπηρετούσε τους σκοπούς του να μένουν οι μαύροι υπηρέτες που ερχόντουσαν μαζί με τους πλούσιους από την Αίγυπτο. Ερχόντουσαν από το παλαιό λιμάνι που ήταν εκεί κάτω και μένανε σε αυτό το ξενοδοχείο. Εντάξει, τώρα σας μιλάω για μια πολύ παλιά εποχή που υπήρχε πολύ μεγάλος ρατσισμός και το Καστάλι λοιπόν εξυπηρετούσε αυτούς τους σκοπούς, το να φιλοξενεί τους ανθρώπους από την Αφρική οι οποίοι ήταν υπηρέτες των πλουσίων. Επίσης δύο από τα παλαιότερα ξενοδοχεία της περιοχής, το Ηράκλειο και το Στάδιον, δύο πολύ παλιά ξενοδοχεία. Το Ηράκλειο μπορείτε να το θυμάστε και από το βίντεο κλιπ του Ρέμου, το έτσι ξαφνικά, είχε γυριστεί εδώ μέσα. Και εδώ κάτω είναι το παλιό λιμάνι που σας είπα. Εδώ ήταν τα ερχόντουσαν τα πλοία και αφήνανε τον κόσμο. Και όπως βλέπετε εκεί, στο βάθος είναι οι πηγές και από κάτω το Θερμεσίλα. Θα σας πάω τώρα. Α, και εννοείται ότι και εδώ τρέχει αματικό νερό. Ελπίζω να ακούγομαι λίγο. Εδώ είναι ο μεγάλος βράχος, εδώ είναι μια δημοτική πλάς, μπορείς δηλαδή να έρθεις να κάνεις μπάνιο και να πέφτει το ζεστό νερό επάνω σου. Κάπου από εκεί έχει και ένα ωραίο βράχο που είναι, έχει έτσι μια τρύπα και είναι φανταστικό. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω γιατί έχει ανέβει η θάλασσα πάρα πολύ. Να το βλέπετε εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και άλλες πηγές από πίσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πάω γιατί έχει πλημμυρίσει από πάνω ο βράχος και δεν μπορώ να περπατήσω. Και από εδώ είναι και άλλες πηγές. Τώρα βέβαια έχει φουσκώσει πάρα πολύ θάλασσα και τα έχει υπερκαλύψει όλα, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Και επίσης εδώ υπάρχει αυτό το νερό. Και κολυμπήθρες.
Ελπίζω να πούμε καλά πραγματικά με τον αέρα. Έχει και τις κολυμπήθρες. Άφησε μέσα. Και λιώνεις. Και εδώ είναι το Θερμεσίλα. Ένα από τα πιο παλιότερα ξενοδοχεία. Το πήρανε και το ανακαινήσανε. Έχει πάρα πολύ αέρα. Και το έχουν κάνει πραγματικά ένα στολίδι. Βρήκα ένα σημείο, ένα δέντρο που είναι λίγο παράξενο. Αλλά πραγματικά εδώ κόβει ο αέρας. Ελπίζω να έχω τραβήξει ωραία πλάνα για να τα δείτε, γιατί πραγματικά δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ αέρα. Το πρωί ήταν λάδι η θάλασσα. Και να πήρατε έτσι μια μικρή γεύση από τον τόπο μου. Πάω να συνεχίσω το περπάτημά μου, να πάω να πάρω τη μικρή. Θέλει σουβλάκια σήμερα το βράδυ. Οπότε να πάω να πάρω και σουβλάκια και να πάμε σπιτάκι. Φυσικά το ιστορικό κύμα, δεν μπορούσα να μην σας το δείξω. Το συγκεκριμένο το έχουν φτιάξει τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένα παλιό καφενέ εδώ και είχε γυριστεί και άλλη μια διαφήμιση για το Ούζο Μίνι, αν δεν κάνω λάθος. Ήμουν μικρούλα εγώ τότε. Και πάμε να το δούμε και από κοντά. Το κτίσμα αυτό είναι πάνω στο νερό. Παλιότερα, όπως σας είπα, ήταν ένα καφενεδάκι. Εγώ άμα σας πω τι έκανα θα γελάσετε πάρα πολύ, αλλά καθίστε να γυρίσω την κάμερα για να σας το πω face to face. Κάθομαι από εδώ γιατί δεν φυσάει πολύ, αλλά με βαρέει αλλιώς ντάλι από ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εδώ ερχόμασταν για μπάνιο. Εδώ λίγο πιο δίπλα έχει μια μικρή παραλία όταν ήμασταν μικρούλικα. Εδώ κάτω λοιπόν, επειδή όπως θα δείτε κάτω έχει σχισμές, έτσι ήταν και παλιότερα, πέφτανε διάφορα πράγματα. Από μαχαιροπύρουνα, επειδή ήταν ένα έτσι καφενεδάκι με ουζάκι κτλ, μέχρι χρήματα, χρυσαφικά κτλ κτλ. Κάθε φορά που ερχόμασταν για μπάνιο εδώ, κάθε φορά έπαιρνα μάσκα βατραχοπέδιλα και έβγαζα τους θησαυρούς της αρκούδας. Τα λεφτά της αρκούδας, μέχρι και ένα χρυσό μπρασελέ είχα βρει κάποια φορά. Πραγματικά όποιος βούταγε εδώ κάτι θα βρίσκε. Ήμασταν όλο το πεδομάμι, μαζευόταν κάτω από το κύμα για να βρούμε θησαυρούς. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Γυρίσαμε, σε λίγο θα φάμε το βραδινό μας. Πριν όμως να σας χαιρετήσω, γιατί ούτως ή άλλως τώρα θα κάτσουμε να λιώσουμε στον καναπέ και μετά θα τη βάλω για ύπνο. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.